Δεν θυμάμαι, κύριε Κομινάκα, βοηθήστε με, αν στη Λέσβο έχει μειωθεί ή όχι ο πληθυσμός με την απογραφή. Έχει μία μείωση, δεν επέδρασε στις έδρες, όμως αυτό που συνολικά πρέπει να κοιτάμε είναι οι αιτίες που οδηγούν και τα νέα ζευγάρια να δυσκολεύονται σήμερα να κάνουν οικογένεια όταν δεν μπορούν να επιβιώσουν οι ίδιοι και βέβαια και το να φεύγουν. Γιατί οι εργασιακές συνθήκες είναι τέτοιες που δεν κρατάνε τον κόσμο εδώ. Εκεί πρέπει να κοιτάξει τις ευθύνες και η κυβέρνηση και διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Και όχι βέβαια στο αν ή όχι θα έχουν δικαίωμα ψήφου από το εξωτερικό και σε ποιο βαθμό. Και βέβαια σε καμία περίπτωση αυτό που παρουσιάζουν ως σωτηρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Επενδύσεις δεν είναι πραγματική λύση για τους λόγους, γιατί αυτό συνοδεύεται με μια σειρά δεσμεύσεις που σημαίνει χαμηλούς μισθούς, εργασιακές σχέσεις λάστιχο που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη δημιουργία οικογένειας αντί να την διευκολύνουν. Πάμε στην κυρία Κομινάκα, η οποία έχω καταλάβει ότι έτσι κι αλλιώς το ΚΚΕ μένει έξω, όπως παραδοσιακά κάνει από τις κουβέντες περί ενδεχόμενης συνεργασίας, παρότι ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει ότι να το βάζει σε ενδεχόμενη προοδευτική διακυβέρνηση. Το θέμα είναι, το ΚΚΕ μένει μέσα στις πραγματικές αγωνίες του λαού. Γιατί εκτός από το να συζητάμε εδώ όλα τα γύρω-γύρω και την υποτιθέμενη απόσταση της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν συζητάνε εδώ τις ουσιαστικές τους συγκλήσεις. Γιατί χτες, και κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακό το τι λείπει από την συζήτηση, ότι χτες επισκέφθηκε τη χώρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, όχι σε μια εθιμοτυπική συνάντηση, αλλά επιβεβαιώνοντας την πραγματικότητα πολύ σοβαρές δεσμεύσεις που ανέλαβαν από κοινού και αλληλοσυγχάρηκαν κιόλας και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι, αν θέλετε, και οι δεσμεύσεις που θα ακολουθήσει η επόμενη κυβέρνηση με την οποιαδήποτε σύνθεση. Αυτές οι δεσμεύσεις για τη μετατροπή της χώρας και την ενίσχυση της μετατροπής της χώρας σε ένα απέραντο ορμητήριο πολέμου από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, που έχει κοινή υπογραφή και των δύο και του ΠΑΣΟΚ που διεκδικεί να παίξει ρόλο, ή της ακόμη μεγαλύτερης εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο με αποστολή όπλων στρατιωτικών και όχι μόνο, ενδεχομένως και στρατιωτικών δυνάμεων κλπ. Και όλοι οι κίνδυνοι που ακολουθούν για το λαό είναι, αν θέλετε, τα βασικά στρατηγικά ζητήματα που θα καθορίσουν και την πολιτική της επόμενης κυβέρνησης. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι, αν θέλετε, και οι υποτιθέμενες αντιπαραθέσεις και οι καυγάδες για τα δευτερεύοντα, που αν πιάσει και τα επιμέρους ζητήματα υπάρχει συνέχεια στην πολιτική, είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Άρα διαφωνείτε με το ρόλο αυτή τη στιγμή της Αλεξανδρούπολης, αυτό που κατά κόρον συζητάμε το τελευταίο διάστημα? Διαφωνούμε και θεωρούμε ότι δημιουργεί πολύ μεγάλους κινδύνους και για το λαό της χώρας και τη μετατρέπει, αν θέλετε, και σε στόχο αντιπίνων. Αλλά ακόμα το λαό της Ουκρανίας τον έχει βοηθήσει που είναι αμυνόμενος. Αυτό το επί ένα χρόνο αυτό που γίνεται στις πλάτες του λαού και του λαού της Ουκρανίας δεν νομίζω ότι είναι δείγμα βοήθειας, μάλλον μεγαλύτερος κινδύνους. Θα έχει φτάσει στο Κίεβο σήμερα, θα ανέμιζε η ρωσική σημαία, κύριε Κομινάκα, διαμόρφωσε αυτή η εμπλοκή και αυτή η προετοιμασία του πολέμου και για το λαό της Ουκρανίας. Αν είχε μείνει αβοήθητος, αν είχε επικρατήσει δική σας άποψη και δεν βοηθούσε κανείς. Ξέρετε, δεν ξεκινάει ένα επεισόδιο από το συν 10, ξεκινάει από το 0. Το θέμα είναι να δούμε και τι διαμόρφωσε τους κινδύνους για να αρχίσει και η απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας και η εμπλοκή της Ουκρανίας, η μετατροπή, αν θέλετε, της Ουκρανίας σε πεδίο μάχης. Αν μένα όμως το ζητάγαμε στον διάμεσο, θα είχε κατακτηθεί η μισή Ουκρανία. Σε όλα υπάρχει ένας ρεαλισμός, κύριε Κομινάκα. Και πόσους κινδύνους διαμορφώνει αντίστοιχα και για τη χώρα μας αυτή η εμπλοκή στον πόλεμο. Όπως βέβαια, ακόμα και η συζήτηση για τις διευθετήσεις και τα παζάρια στα ελληνοτουρκικά, υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, καμία ασφάλεια δεν μπορούν να δημιουργούν, ιδιαίτερα αν θέλετε για τους κατοίκους των νησιών που ακούσαμε προημερών τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και να μιλάει στα ανατοϊκά νησιά και στο ανατοϊκό έδαφος, δηλαδή το ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των συμμάχων του, αν όλα αυτά μπορούν να δημιουργούν τελικά ασφάλεια για το λαό. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο. Αυτό που λέτε εγώ δεν το έχω ακούσει από το ΝΑΤΟ, δεν αναγνωρίζει σύνορα.
Τι εννοεί, δεν ξέρω πού το έχετε ακούσει, να μας το πείτε. Αλλά... Ναι, γιατί θεωρεί κοινό νατοϊκό έδαφος. Νατοϊκό έδαφος, ναι, αλλά σύντομα αναγνωρίζει. Και, και τη θάλασσα. Από όσο ξέρω τουλάχιστον. Άρα οι διευθετήσεις υπό νατοϊκή ομπρέλα διαμορφώνουν μόνο κινδύνους. Και επειδή ακούσαμε τώρα και μια διαμάχη που πραγματικά προκαλεί να συζητάει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος περισσότερο ευθύνεται για, για το ξεσπίτωμα του λαού. Ναι. Γιατί αυτό είναι οι πληστηριασμοί. Γιατί ξέρετε, τις προηγούμενες ημέρες ο υπουργός της, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μίλαγε για την ηλεκτρονική επανάσταση που έγινε μέσω των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Το ότι μία κυβέρνηση δίνει τη σκυτάλη στην άλλη για να διευκολύνει στην πραγματικότητα τους πληστηριασμούς, για να μην βρίσκει εμπόδια στις αντιδράσεις του λαού, είναι κριτήριο, αν θέλετε, για τις κοινές ευθύνες που έχουν και για το πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει τις διευκόλυνση των πληστηριασμών και για το ποιος, τέλος πάντων, οδήγησε το λαό στη φτωχοποίηση και στην εξαθλίωση.